Μέλος της Ολυμπιακής ομάδας στα εκβοντό της χώρας μας είναι πλέον ο αθλητής της μακεδονικής δύναμης Νίκο Τζέλος, ο οποίος βγήκε νικητής στους αγώνες για την Ολυμπιακή πρόκριση. Ο Νίκος Τζέλος, μετά από μια εξαιρετική αγωνιστική παρουσία, κατάφερε να νικήσει τους δύο αντιπάλους του. Ήταν δύσκολοι αγώνες. Τα παιδιά ήθελαν αυτό που θέλω και εγώ, να πάρουν το εισιτήριο για την Ευρωπαϊκή πρόκριση. Ωστόσο, ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και κατάφερα να τους κερδίσω. Το άγχος ήταν φυσικό. Δεν είχα ωστόσο πολύ μεγάλο άγχος, διότι ήμουν αρκετά προετοιμασμένος για αυτή τη δοκιμασία. Δούλεψα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Έπαιξα πάρα πολλά τουρνουά στο εξωτερικό. Έκανα πολύ προπόνηση και ήμουν έτοιμος για οποιαδήποτε πρόκληση. Ο Τζέλος αρχικά αγωνίστηκε με τον Κωνσταντίνο Γκόλτσιο, τον οποίο και νίκησε 8-5. Στη συνέχεια, στο δεύτερο παιχνίδι, είχε αντίπαλό του τον Ανέστη Νικολαίδη και στον ξαφνικό θάνατο ο Τζέλος τα κατάφερε με την αξία του να κερδίσει τον αντίπαλό του με 3-0. Κάνανε μια μεγάλη προετοιμασία ουσιαστικά από πέρσι το Σεπτέμβριο. Είχαμε οργανώσει πάρα πολύ το πρόγραμμά μας. Συμμετείχαμε μέχρι σήμερα σε 9 A-class πρωταθλήματα βαθμολογούμενα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αλλά και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Στείλαμε τους αθλητές μας και τον Νίκο στο Ιράν, στην Ισπανία, στην Γερμανία 2 φορές από 15ήμερα όλα αυτά, στο Βελιγράδι για 15 μέρες, συν βέβαια την προετοιμασία που κάναμε εδώ, και νομίζω ότι αυτό ήταν και ουσιαστικά η αγωνιστική μας ετοιμότητα βρισκόταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ο Νίκο Τζέλος είναι επίσημα πια μέλος της Ολυμπιακής ομάδας στα εκβοντό της χώρας μας στην κατηγορία 80 κιλών και θα αγωνιστεί τον Ιανουάριο στη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή πρόκριση για να πάρει το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα του Λονδίνου το 2012. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε μια σειρά τουρνουά στο εξωτερικό. Την Πέμπτη θα αναχωρήσω για την Κροατία, για το Ζάγκρεπ, σε ένα A-class πρωτάθλημα. Στη συνέχεια έχω άλλα 2 σημαντικά πρωταθλήματα στη Θεσσαλονίκη και στο Παρίσι. Η προπόνηση θα γίνεται ακόμα πιο σκληρή, ωστόσο να είμαι έτοιμος για την Ευρωπαϊκή πρόκριση 27 Ιανουαρίου στη Ρωσία. Αισθάνομαι έτοιμος, είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πρώτα ο Θεός, να μην έχουμε τραυματισμούς και πιστεύω όλα θα μπουν σε μια σειρά.